Σε γνωρίζουν και σε θυμούνται όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα, τι κάνετε? Ερώτηση πρώτη, πού είσαι και τι κάνεις? Έχεις ρίξει μαύρη πέτρα στο μπάσκετ. Εντάξει, είμαι μεταξύ Αθήνας και Βόλου, διότι στο Βόλο δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά και στην Αθήνα είναι ο γιος μου. Ο Βαγγέλης, ο οποίος έχει πάρει καθόλου από το ταλέντο του μπαμπά. Μακάρι να έχει πάρει, αλλά ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Έχει πάρει τα γονίδια του παππού. Ναι. Και στην ίδια θέση κιόλας, σαν τερματοφύλακα. Σαν τερματοφύλακα. Δεν μου λες μήπως έχει κάνει ο μπαμπάς τίποτα, τον έχει ψήσει τον μικρό για το ποδόσφαιρο. Ξέρω τι πηγαίνει, δεν ξέρω. Πώς χρόνο είναι τώρα ο Βαγγέλης? Τώρα ο Βαγγέλης είναι 12 χρονών. Λοιπόν, να σου ζήσει να τον καμαρώσεις όπως θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Νίκο μου. Χρήστο, Νίκος είναι ο ξάδερφος του Γκάλης. Δεν πειράζει. Πες μας λίγο, πώς και πήρες την απόφαση να αποτραβηχτείς εντελώς από το μπάσκετ, να μην επιχειρήσεις κάτι το οποίο συνηθίζεται για τους αθλητές όταν τελειώνουν την καριέρα, είτε προπονητική είτε τίποτα με ακαδημίες? Απλά δεν έτυχε να συνεργαστώ, να μιλήσω πρώτα με σοβαρούς ανθρώπους ή και κατά δεύτερον έβλεπα πως υπάρχει θέμα στο ελληνικό μπάσκετ που εγώ δεν μπορώ να συμβιβαστώ πάνω σε αυτό και αποφάσισα να απέχω για να μην στεναχωριέμαι. Όταν λες υπάρχει θέμα, εννοείς ότι τα τελευταία χρόνια που υπήρχε μια απότομη πτώση του μπάσκετ όσον αφορά τα οικονομικά? Ναι. Εγώ όταν τελείωσα το μπάσκετ έτυχα σε άσχημη στιγμή στο ελληνικό μπάσκετ, διότι τότε άρχιζε η μεγάλη κρίση, το μεγάλο ρήγμα και ήμουνα πάνω σε αυτό. Έτσι δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με αυτά, σας στεναχωριούμουν πάρα πολύ, διότι εγώ το μπάσκετ το έχω ζήσει κάτω από άλλες συνθήκες. Και γι' αυτό δεν συνέχισα και δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Ναι. Και από τη Θεσσαλονίκη όμως έριξες μαύρη πέτρα. Γιατί? Γιατί η υποχρεώση μου είναι κάτω στην Αθήνα. Εδώ μένει ο γιος μου. Θέλω να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Κατανοητό. Κάθε εβδομάδα κατεβαίνω. Δηλαδή ευτυχώς έχω κάνει έτσι τις δουλειές μου, τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Να μπορώ σε καθημερινές να είμαι στην Αθήνα και το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή να είμαι πάνω στην ιδιαίτερη πατρίδα, στο Βόλο. Ναι. Σου λείπει καθόλου Θεσσαλονίκη? Μου λείπει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, δεν μου λείπει καθόλου. Μου λείπει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Θέλω να έρθω πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το κακό είναι πως καμιά φορά δεν πάμε με τα θέλω μας, πάμε με τα πρέπει μας. Ακριβώς, και ιδιαίτερα άμα είσαι και γονέας κιόλας. Άμα είσαι και γονέας, πρέπει να ακολουθήσεις τα πρέπει των παιδιών σου. Έτσι. Γιατί η συνέχεια μας είναι τα παιδιά μας. Από τα παιδιά μας βάζουμε πάνω απ' όλα και τελειώνουμε εκεί. Και γι' αυτά κάνουμε οι θυσίες. Έτσι. Πες μου λίγο, τον Άρη τον παρακολουθείς καθόλου? Να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ μπάσκετ, διότι άμα παρακολουθήσω μπάσκετ σε ένα χωριό με πάρα πολύ, γιατί σου είπα, μου λείπει. Και γι' αυτό, γιατί το μπάσκετ δεν είναι η ζωή μου ολόκληρη, και γι' αυτό δεν παρακολουθώ καθόλου. Τίποτα, καμία ομάδα, τίποτα, ούτε Εθνική Ελλάδος? Μόνο Εθνική Ελλάδος παρακολουθώ. Τις μεγάλες διοργανώσεις. Μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και πάλι σε ένα χωριό με, διότι ήταν όλη η ζωή μου. Δεν το έβλεπα σαν επάγγελμα. Ήταν τρόπο ζωής. Μάλιστα. Ο Άρης σου λείπει καθόλου? Σε ρώτησε για τη Θεσσαλονίκη, ο Άρης σου λείπει καθόλου? Εντάξει, μου λείπει ο Άρης. Ήταν η ομάδα που μεγάλωσα, η ομάδα που έκανα τα πρώτα βήματά μου. Ναι. Πιστεύεις ότι τώρα με τον καιρό, γιατί ξέρεις ότι ο κόσμος του Άρης ελάτρεψε. Ναι. Σε υψηλό βαθμό. Συναχωρέθηκε ένα μεγάλο μέρος, συναχωρέθηκε γιατί δεν μπόρεσε να κατανοήσει ότι εσύ ήσουν επαγγελματίας εκείνη τη φάση και κοίταζες και το δικό σου το καλό που πήγε στον ΠΑΟΚ. Πολλοί ίσως δεν σου έχουν συγχωρέσει. Το έχεις καταλάβει κι εσύ? Το έχω καταλάβει αυτό και μπορώ να πω πως όχι πως
ήταν ένα λάθος, μπορώ να πω, σε μένα, ναι, μπορώ να το κοστολογήσω σαν λάθος δικό μου, αλλά το έκανα για ένα και παρόλο που είχα πολλές προτάσεις εκείνη τη χρονική στιγμή, γιατί ήταν στο πικ η καριέρα μου, είχα προτάσεις για να φύγω στο εξωτερικό, να κατεβώ στην Αθήνα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Εγώ ήθελα να πήγα στον ΠΑΟΚ για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί ήμουν ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Γι' αυτό. Θα μου πεις, ήταν λάθος η επιλογή. Έτσι είναι. Μετά από τα χρόνια κρινόμαστε. Έπαιξε ρόλο. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το καταλάβω. Όχι πως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όλοι με αγκαλιάσαν από την πρώτη στιγμή. Ήμουν καταευχαριστημένος, δεν μπορώ να το πω, και δεν το περίμενα τόσο πολύ να το κάνουν, αλλά αποδείχθηκε πως μπορούσα να το αποφύγω. Μάλιστα. Και τώρα έτσι πιο ήρεμα σκεπτόμενος, λες ότι η επιλογή ήταν λάθος. Όχι πως ήταν για την ομάδα το ένα το άλλο, διότι δέθηκα με τον κόσμο του Άρη, με ανέδειξε ο κόσμος του Άρη, μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν το έκανα για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί μου άρεσε τόσο πολύ η Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη και ήθελα να μείνω Θεσσαλονίκη. Κατανοητό, κατανοητό. Ίσως βέβαια να σε δελέασε τότε ο κύριος Μπατατούδης που τους είχε πάρει όλους, δεν είχε γλιτώσει κανέναν. Οπότε εσύ σαν αθλητής. Δεν ήταν αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή είχα μεγάλες προτάσεις. Καταρχήν είχα πρόταση, με πήρε τηλέφωνο ο ίδιος ο Ιφκοβιτς. Μου είπε, θέλω να είσαι παιδί μου, θέλω να είσαι δίπλα μου, θα πάμε μαζί. Όταν και η ΑΕΚ ήταν στην ΑΕΚ, πήγε τελικό Ευρωλίγκας. Όχι Ευρωλίγκας. Δεν ήταν αυτό. Είχα μεγάλες προτάσεις απ' έξω. Μετά έφυγα, πήγα Ρωσία, πήρα πρωτάθλημα στη Ρωσία. Δεν ήταν αυτό. Και μην ξεχνάς πως η πρώτη μεταγραφή που έγινε στον ΠΑΟΚ, ο πρώτος που μπήκε μέσα στο παλατάκι και ήμουν εγώ. Ναι. Και μετά επακολούθησαν όλοι οι άλλοι. Ο Σιγάλας, ο Κορονιός, όλοι αυτοί. Δεν μου λες, αν δεν κάνω λάθος, το τελείωμα της καριέρας σου πρέπει να σου ξαναέγινε πρόταση από τον Άρη. Όχι, δεν μου έγινε. Δεν σου έγινε πρόταση. Όχι, δεν μου έγινε. Δεν μου έγινε, η καριέρα μου τελείωσε απάνω στην Ουκρανία. Πήρα πρωτάθλημα, πήρα κύπελο, παίξαμε... Το 2010 ή το 2011 σταμάτησες? Όχι, το 2008. 2008. 8. Μάλιστα. Πώς βλέπεις εκεί πέρα το μπάσκετ στην Ανατολική Ευρώπη, τουλάχιστον η Ουκρανία, όσο είχαν ήρεμη κατάσταση, έριχνε λεφτά. Πάρα πολλά. Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Το θέμα είναι πως πια έχουν γίνει οι εταιρείες. Ό,τι λεφτά βάζεις, τόσο θα παίρνεις. Ξαφνικά βλέπουμε πως υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στο μπάσκετ. Βλέπουμε καινούργιες αγορές να βγαίνουν. Π.χ. η Τουρκία, π.χ. η Γερμανία που ανθίζουν, η Ουκρανία. Βλέπουμε ό,τι βάζεις, σχεδόν παίρνεις. Μετάνιωσες που δεν πήγες σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί σίγουρα θα είχες από τη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή καμιά Ισπανική ομάδα, καμιά Ιταλική. Δεν πήγα στη Βαλένθια, Βαλένθια, ναι. Πήρα πρωτάθλημα κόρας, αν σε έπαιξα τελικό με Μπαρτσελόνα, το χάσαμε όμως, εντάξει, δεν πήρα πρωτάθλημα. Δεν ήταν αυτό. Χρήστο, να σου πω λίγο κάτι. Ήμουν τυχερός μέσα στην ατυχία μου. Τι εννοώ, κάτω από άλλες συνθήκες ένας στη θέση μου θα είχε τελειώσει τα 25 του με τους τραυματισμούς που είχα πάνω, αλλά αυτό ήταν πως και με χαρακτήριζε κιόλας η ψυχική δύναμη που είχα. Κατάφερα να το ξεπεράσω με τους τραυματισμούς και κατάφερα να ήμουν σε υψηλό επίπεδο. Ναι, είχες στη μέση είχες ένα πρόβλημα, μια ευαισθησία. Και μάλιστα σε ποιο παιχνίδι με τον Άρη, σε ποιον τελικό, είναι στο τελικό του 97, στο κύπελλο, το 98. Πήραμε μέσα στο Αλεξάνδριο το κύπελλο, πήραμε το κύπελλο και μετά κάθισα 1,5 μήνα. Είχα δισκοκύλιο ο μικρόν 2 και έχασα τη σεζόν. Από τους τίτλους που έχεις μαζέψει από την καριέρα σου, αυτοί οι δύο οι τίτλοι με τον Άρη, αυτό το πρωτάθλημα που πήρατε μόνο εσείς, το κύπελο που πήρατε μόνο εσείς οι απλήρωτοι παίκτες και το κύπελο Κόρατς, είναι από τους κορυφαίους της συλλογής σου?
σχόλιο. Κοίτα, για μένα αυτό που είναι χαραγμένο μέσα είναι το κύπελλο κόρας στην Τουρκία. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Κάτι το ανεπανάληπτο. Εντάξει, υπήρχαν και άλλοι τίτλοι, όπως το πρωτάθλημα Ρωσίας, κύπελλο Ρωσίας, ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα, πάλι στην Ουκρανία, ευρωπαϊκά, με την εθνική ομάδα, αλλά αυτό που έχει μείνει μέσα μου είναι το στο κύπελλο με τις... Στην Μπρούσα. Τι θυμάσαι από εκείνο το τελικό, ή μάλλον από εκείνο τους τελικούς, γιατί ήταν δύο, ένας στο Αλεξάνδριο και ένας στην Τουρκία. Εγώ αυτό που θυμάμαι πάντως, να σου πω για να σε βοηθήσω, είναι ότι τόσο πολύ κόσμο στο Αλεξάνδριο δεν έχω ξαναδεί. Εγώ αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ, δύο πράγματα. Το ένα πράγμα θυμάμαι πως παρόλο που χάσαμε με 11 πόντους στον πρώτο αγώνα, δείξαμε τόσο χαρακτήρα η ομάδα, έδειξε τόσο ομάδα πραγματικά μεταξύ μας που πιστέψαμε και πήγαμε εκεί και ανατρέψαμε το σκορ. Ένα αυτό και δεύτερο, τόσο κόσμο στο αεροδρόμιο δεν έχω ξαναδεί. Ναι. Που μας περίμενε, είχε γεμίσει όλο το αεροδρόμιο από κόσμο. Ένα ανεπανάληπτο πράγμα. Μπορεί να ήταν και 20.000. Αν δεν κάνω λάθος, ο τελικός στην Τουρκία είχες βγάλει εσύ σημαία, ε? Όχι, δεν είχα βγάλει σημαία, λάθος κάνεις. Ναι. Αλλά εντάξει, ναι. Μπορεί να σηκώθηκε από τις αρχές, γιατί πήραμε το ότι έπαιξε ο εθνικός ύμνος, μπορεί να σηκώθηκε από εκεί. Στο δικό σου καλάθι διακόπηκε και το παιχνίδι. Ναι, στον ευθυνδιασμό. Μόλις έπιασε το διαδρό και γινόταν, τότε διακόπηκε. Εντάξει, ήθελε και λίγο, έτσι, ήθελε πόσο. Είχαμε φύγει 17 πόντους και ήθελε 50 δευτερόλεπτα, τώρα δεν υπήρχε επιστροφή. Γι' αυτό. Στο Βαγγέλη τα έχεις δείξει όλα αυτά. Ο Βαγγέλης τα βλέπει μόνος του. Μόνος. Να σου πω, ναι, πια η τεχνολογία. Με την τεχνολογία βλέπουν τα πάντα οι πιτσιρικάς. Μπαίνουν μέσα στο YouTube και τα βλέπουν τα πάντα. Αυτό ήταν, ξέρεις, και το παράπονο του Νίκου Γκάλη. Λέει, με σταματάει, λέει, ένα παιδάκι, λέει, 10 χρονών στον δρόμο μου, λέει, να μου δώσει αυτόγραφο. Λέει, εσύ που με ξέρεις, λέει, αφού εγώ όταν σταμάτησα ούτε καν είχες γεννηθεί. Και λέει, να, λέει, ο παπάς μου σε δείχνει, λέει, στο YouTube. Κατάλαβες, το YouTube. Σας έσωσε. Ευτυχώς να μπορεί να ξέρουν και τι γίνεται. Ναι, τώρα ο Βαγγέλης πρέπει να μάθει ποιος ήταν ο Παναγιώτης Λιαδέλης και τι έχει πετύχει. Και όχι μόνο με τη φανέλα του Άρη και με τις άλλες ομάδες. Ναι. Για να έχει, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρότυπα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ. Πρότυπα και ιδανικά. Με αθλητές τίποτα κράτησες σε επαφή, έχεις με κανέναν αθλητή σχέση? Κοίτα, να σου πω αυτό που πηγαίνω με τους βετεράνους της εθνικής, με την βετεράνους της εθνικής ομάδας. Πηγαίνω και παίζω φιλικά παιχνίδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτό ναι, μία φορά το μήνα πηγαίνω. Μαζευόμαστε όλοι μαζί και παίζουμε. Μα, καλό είναι αυτό για να μην ξεχάσει εντελώς τον μπάσκετ, γιατί έτσι όπως άκουσες στην αρχή. Είναι απίστευτο το πράγμα. Για τον Άρη τι μαθαίνεις, για τον Λάσκαρη και όλα αυτά, τα έχεις ακούσει, τα έχεις πληροφορηθεί? Έχω ακούσει ένας άνθρωπος, ένας επενδυτής που έχει βάλει λεφτά, θέλει να φτιάξει την ομάδα. Μακάρι να βάλει σωστές βάσεις, γερές βάσεις στην ομάδα. Ναι. Για να αυτοποδήσει και να πάει ψηλά. Εσύ έτσι από την εμπειρία σου βλέπεις, τα έχεις περάσει όλα, μάλλον από όλον τον τύπο της ομάδας. Πλούσιες, φτωχές, χρεοκοπημένες, τα γνώρισες όλα. Πιστεύεις ότι γενικά στον αθλητισμό καμία ομάδα, η ομάδα πρέπει να έχει έναν επενδυτή ο οποίος και στις δύσκολες στιγμές να χώνει? Αλλιώς δεν μπορεί να επιζήσει, το πιστεύεις πλέον αυτό? Εννοείται, αφού είναι εταιρείες πια οι ομάδες. Εταιρείες. Να μην κρυβόμαστε. Μην κρυβόμαστε. Άμα δεν υπάρχει αυτός, τι γίνεται? Η ομάδα πια έχει γίνει επιχείρηση. Τελείωσε. Άμα δεν υπάρχει αυτός να το στηρίξει την ομάδα, πώς θα επιβιώσει? Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό που με έχει δείξει εμένα η πείρα μου,
το κεφάλι πρέπει να είναι πάντα δυνατό. Άμα δεν είναι δυνατό το κεφάλι. Δεν μου λες, ξέρεις για το μουσείο που έχει κάνει ο Άρης? Ξέρω, ναι, ξέρω για το μουσείο. Έχεις δωρήσει εσύ? Εννοείται, έχω δωρήσει. Ναι, όχι, δεν θυμάμαι, απλώς νομίζω έχεις δωρήσει φανέλα σίγουρα. Φανέλα, τη φανέλα και κάτι παπούτσια. Πότε θα το επισκεφτείς? Ορίστε. Λέω, πότε θα το επισκεφτείς? Θα το επισκεφτώ και εγώ τώρα, να τελειώσω το καλοκαίρι, να τελειώσουν οι υποχρεώσεις, να ανεβεί ο γιος μου απάνω στο Βόλο, ναι, με το σχολείο του. Και μαζί του θα ανεβώ. Μάλιστα. Αυτό θα είναι δέσμευση, γιατί θα τη στείλω γραπτός. Έτσι, να σε δω κιόλα. Λοιπόν, τι άλλο θυμάσαι από τη Θεσσαλονίκη τον Άρη, έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα την κουβέντα? Εντάξει, να μην, αυτό που θα είναι χαραγμένο μέσα στην καρδιά μου πάντα και στο μυαλό μου, δεν θα το πω, αλλά δεν είναι κοινότυπο, είναι ο κόσμος. Δεν είναι ο... είναι ο κόσμος. Και ο κόσμος όχι γιατί για το παρόν που δίνει πάντα στο γήπεδο και είναι δίπλα στον Άρη, πάντα και το στηρίζει την ομάδα, είναι ο κόσμος, διότι εμένα είμαι, με έφερε ο κόσμος, πραγματικά με έφερε ο κόσμος στον Άρη. Για πες αυτή την ιστορία, δεν τη θυμάμαι. Από τον Ολυμπιακό Βόλου που έπαιζες εσύ, σε είχε φέρει ο Μητρούδης, εσύ είχε αγοράσει. Ναι, με είχε αγοράσει ο Μητρούδης. Ήρθα στον Άρη σε κάτι κάπου, έκανε καλοκαιρινά να με δούνε. Ήσουν μικρός, πόσο, 16, πόσο εδώ ήσουν? Όχι, 18 χρονών, με είχαν δει στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών, και με καλέσαν πάνω να κάνω κάτι παιχνίδια. Κάνω κάτι παιχνίδια πάνω, κάτι φιλικά με την ομάδα. Ναι. Και ήταν απέτηση πια, ήταν απέτηση του κόσμου, ήταν απέτηση του κόσμου να με πάρουν. Α, οπότε αναγκαστικά προχώρησε η μεταγραφή σου. Ναι, γι' αυτό κάθισα και λέω αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτό θα μην είναι τα καραφέρα μου στην καρδιά. Παρόλοι τι έχουν γίνει, τι δεν έχουν γίνει, δεν... Παναγιώτη. Δεν τα σκέφτομαι. Μετά μπορεί να έφτιαξα και εγώ, αλλά αυτό που με έχει μείνει και έχει γίνει είναι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί από κοντά. Εννοείται. Εννοείται. Σε περιμένουμε και ξέρεις τώρα, ο κόσμος, ό,τι και αν έχει γίνει, όσους και αν στεναχωρέθηκαν με εκείνη την απόφαση σου, ο κόσμος πάντως του Άρη αγαπάει. Και θα θέλει να σε δει, να είσαι κοντά. Ωραία. Και εγώ τον έχω στην καρδιά μου. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο είναι για την ομάδα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι και τα λέμε σύντομα από κοντά. Οκ, φιλιά πολλά.